Μια γυναίκα η οποία από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία βρέθηκε το μεσημέρι στα νερά της λίμνης Παμβότ, διέσωσαν από βέβαιο πνιγμό προπονητές του ναυτικού ομίλου Ιωαννίνων. Την γυναίκα εντόπισε ο προπονητής Βασίλης Ευθυμίου μέσα στη λίμνη, στο ύψος της πλατείας Μαβίλη, ενώ περνούσε με το ποδήλατο, επιβλέποντας τους αθλητές του. Επιχείρησε να τη βοηθήσει, κάτι που από την ακτή αποδείχθηκε δύσκολο. Έτσι, κάλεσε τηλεφωνικά τον άλλο προπονητή του ομίλου, Φωτιλιόντου, που εκείνη την ώρα βρισκόταν με το φουσκωτό του στη λίμνη, μαζί με την Αγγελική Γκρέμου, οι οποίοι και έσπευσαν στο συγκεκριμένο σημείο. Ωστόσο, η γυναίκα που μέχρι εκείνη τη στιγμή επέπλεε ξαφνικά βούλιαξε και ο κύριος Λιόντος αναγκάστηκε να βουτήξει τα νερά, την έπιασε και την ανέσυρε η μιλιπόθυμη και σε κατάσταση σοκ στην ακτή. Από τους προπονητές του ομίλου και πολίτες που έτυχε να περνούν εκείνη την ώρα από την πλατεία Μαβίλη, κλήθηκαν οι πυροσβεστικοί και το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο. Το περιστατικό κάνει γνωστό με ανακοίνωσή του ο ναυτικός όμιλος Ιωαννίνων, η διοίκηση του οποίου συγχαίρει θερμά τους προπονητές Φώτη Λιόντου, Βασίλη Ευθυμίου, Αγγελική Γκρέμου και Γιάννη Τσίλη. Για το γεγονός ότι χάρη στην κέρια παρέμβασή τους και στην αυτοθυσία που έδειξαν, έσωσαν από βέβαιο πνιγμό την συγκεκριμένη γυναίκα.